Ξολουκάτε. Δεν έχω δει. Υπάρχει κάποιο συμβόλαιο του 1890 ή του 1900 που να γράφει ότι συνορεύει με κοινοτικό δρόμο? Ποιο? Σε όλο το Δήμο. Οπότε οι δρόμοι πρέπει να κλείσουν όλοι. Πώς δεν υπάρχει αυτό ο δρόμος? Πού υπάρχει? Ανοίγει η βουλημία κατά αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση. Ανοίγει η βουλημία όλων όσων έχουν διάθεση. Όχι για το συγκεκριμένο. Και εμένα το δικό μου λόγο θα συγκεκριμένο. Το δικό μου το απέναντι σπίτι. Προς νότο λέει συνορεύει με οικία Κεφαλοπούλου. Παραβλέπει 4-5 μέτρα δρόμο, το οικόπεδο και φτάνει στην οικία. Άρα εγώ αύριο θα πάω να φράξω το δρόμο αυτό. Κεράτε να μου φέρε. Θέλω να πω τα παλιά συμβόλαια. Δεν γράφανε. Είναι όλα τα συμβόλαια. Συνορεύουμε με κοινοτικό δρόμο. Σταθερά σημεία. Η υπηρεσία πρέπει να πάει να ειδεί. Όχι να κοιτάει τα γατιά. Σωστά έχει κάνει. Τώρα εμείς τι κάνουμε. Έτσι πράγμα να κάνουμε. Τι κάνουμε. Η υπηρεσία πρέπει να πάει να ειδεί. Να πούμε δύο λεπτά να μιλήσουμε. Τώρα πηγαίνει ο δικηγόρο μα λέει. Η υπηρεσία, η πολεοδομία. Καλά έχει κάνει και εκτός άνθρωπο. Βάσει το στοιχείο. Και ο δικηγόρο καλά έχει πάει μέχρι τώρα. Το ζήτημα είναι δικό μας τώρα. Πώς πρέπει εμείς να προχωρήσουμε αυτό το κομμάτι να είναι ανοιχτό. Δεν θα έρθουμε σαν την παράδοση με την υπηρεσία. Η υπηρεσία της προσφορούσε να κάνει κάτι που λέμε καλά. Η διαδικασία δικά μας είναι ότι πρέπει να ανοίξει ο δρόμος. Αυτό που είπε ο κ. Γαλανίδης, αν η διόρθωση ήταν νόμιμη. Αυτό είναι το διόρθωση που ήταν ο κ. Γαλανίδης. Εντάξει, κάτι δεν πρέπει να κάνει η υπηρεσία. Καλά, τι είναι με αυτόν. Όχι, όχι. Εγώ σε μου πει το ότι η Δευτέρα λέει ότι είναι κοινοτικό και την Παρασκευή λέει ότι είναι δικό του. Δεν γίνεται, φίλε, αυτά τα πράγματα. Είσαι σε λάθος και δεν είσαι ρεαλιστή. Γιατί είσαι λάθος. Θα σου πω. Αυτό αφορά. Δεν χτίζουμε μάτρε πρώτα. Αυτό... Και μετά έξω την μάτρε εκφράζουν. Αυτό που λέει. Αυτό που λέει. Κάτσε δε. Δεν γίνονται αυτά. Μα υπερηγεί δεν πήγαινε καθόλου να το ιδιωθεί. Εγώ τώρα θα φύγω. Όχι από τα χαρτιά. Αυτό που λέει το σπίτι εκεί πέρα. Αλέξη Μακρόν. Εκεί έχω. Μα ακούσει δεν ακούσει. Ακούω, ναι. Όταν λέμε ότι είμαστε Δήμο. Τότε εμεί κοιτάζουμε τα δικά μα χαρτιά τι λένε για του δρόμου. Εμεί είμαστε αυτοί που πρέπει να έχουμε, όπω λέει ο Ηλία, το μηχανισμό και τον τρόπο να έχουμε του δρόμου ανοιχτού. Ναι. Το τι κάνει ο καθένας μετά από δικαστική απόφαση που τη χάσαμε, τη βγάλαμε τα μάτια μας. Το συμβολογράφο είναι δικιά του υπόθεση, είναι δικιά μας. Τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, ναι. Εγώ μέχρι τώρα δεν άκουσα τίποτα καινούριο, φίλες και φίλοι. Εγώ προσωπικά, 10 χρόνια πριν, αυτή την κουβέντα την έχω ξαναντιμετωπίσει στον τόπο μας, στο Δήμο της Βόρειας Κιλουρίας συνολικά, πάρα πολλές φορές. Είτε στην ίδια πλευρά με το Δήμο Βόρειας Κιλουρίας και με τον Τάκη το Βανάνη, νομικό του σύμβουλο, είτε στην απέναντι πλευρά με πελάτες μου για τέτοια υπόθεση. Πού βρίσκεστε? Πόσες φορές έχουμε πει ότι στον τόπο μας δεν υπάρχει κανένας τρόπος να καθορίσεις στο Άστρο, στη Μελιγού, στον Άγιο Ανδρέα, στο Ξηροπήγαδο, σε όλα τα χωριά εκτός του παραλίου Άστρος, το όριο του κοινόχρηστου από το ιδιωτικό, και πας μόνο με τις διαδικασίες της απόδειξης της παλαιότητας ενός κοινόχρηστου χώρου? Είτε με τίτλους είτε με την παλαιότητα, αν δεν υπάρχουν τίτλοι. Δεν το ξέρετε αυτό. Για ποιο λόγο νομίζετε κάνουμε γενικά πολυδομικά σχέδια? Για ποιο λόγο είπαμε ότι θα έπρεπε στον τόπο μας αυτό να έχει γίνει από το 1983 και χθες 2018 και δεν έχει γίνει? Δεν υπάρχουν, ξέρετε, πολλοί τρόποι να διανοίξεις κοινόχρηστους χώρους όταν δεν μπορείς να αποδείξεις με το ιστορικό την ύπαρξή τους. Το λέει ο δικηγόρος, αλλά το ξέρουμε στην καθημερινότητά μας όλοι, δεν το ξέρετε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει η διαφορά ίντα και λαϊού. Εμάς ενδιαφέρει ο δρόμος. Αθεράτε. Κοινοτικός. Αυτό εγώ θα πάω να κλείσω τους δρόμους. Παιδιά. Εγώ. Και ελάτε να πείτε άλλα που κάνετε. Τους δρόμους σας. Τους δρόμους σας. Με αυτό με τι πηγαίνουμε πέρα με θέση. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν είναι θέση, δήμαστε σωστοί. Και δεν θα λέμε αυτά που θέλουμε να λέμε. Θα λέμε αυτά που ισχύουν. Ο δρόμος ο συγκεκριμένος, κύριε, έκτισε το 2004 με δευτεροβάθμια απόφαση δικαστηρίου. Όχι, ο δρόμος δεν έγινε. Ποτέ δεν έγινε. Όταν ο χώρος της βρύσης, όταν ο χώρος της βρύσης με δικαστική απόφαση αποφασίστηκε ότι δεν είναι κοινόχρηστος και είναι ιδιωτικός. Χωρίς μάρτυρες. Με μάρτυρε. Ποιος ήταν? Το άλλο ξαναπέστο. Με ποιος μάρτυρες? Μόνος του. Τσόρος, Λάγιος και Καζάκος. Τρεις μάρτυρες. Και είπαν ότι είναι τρεις μάρτυρες. Μπράβο, οι μάρτυρες. Ακούστε τι είπε. Είτε το είπε, είτε είπε το αντίθετο και δεν έπεισε το δικαστήριο. Το ίδιο είναι. Έχω δύο μηνύματα από τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην υπόθεση που θέλουν να καταγραφούν στα πρακτικά.
Καταρχάς ήθελα να επαναληφθεί η συζήτηση, νεκταρία, συγγνώμη. Να γράψω. Να επαναληφθεί η συζήτηση λόγω του ότι δεν ειδοποιήθηκαν και επειδή είναι πολύ κρίσιμη η συζήτηση για αυτούς αυτή τη στιγμή. Και μετά, δηλαδή και ο Ίντας ρωτάει, ο Άγγελος, μπορεί να φράξει που έχει συμβόλαιο το 1898 όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η αποδοχή που είναι τώρα. Να έρθει να κάνει ερώτημα εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή εγώ σα στέλνω αυτά. Το γνωρίζω. Πρέπει να κάνει. Παραγγελ. Κύριε Δημαρχέ. Μπορεί τώρα εδώ που είμαστε όλοι. Με μια κουβέντα για τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Και τα έχουν βαρεθεί όλη τη ζωή. Λοιπόν, να ρωτήσεις έναν έναν αν εκεί είναι δρόμος. Εγώ ρωτάω. Και θα μιλάει με μια κουβέντα, ή με ένα ναι ή με ένα όχι, και να τελειώνουμε ένα. Η πολεοδομία, θα σας πω, δεν ακούω για αυτό τον Αδελυναδά. Λοιπόν, η πολεοδομία παλιότερα, σε κάποια άλλη περίπτωση, που ήμουν πρόεδρος τότε, ξέρετε τι μου είχε απαντήσει. Αν κάποιος μου φέρει, λέει, τοπογραφικό για την πλατεία του προδρόμου, εμείς θα το δεχτούμε. Το ίδιο κάνετε και τώρα. Η πολεοδομία εδώ τι δουλειά έχει τώρα. Τίποτα. Λοιπόν, να ρωτήσετε όλους εδώ για να τελειώνουμε. Θα σου απαντήσω. Το 2004 στο δικαστήριο τι τους έλεγες. Δικηγόρος ήταν ο κύριος. Γιατί το χάσατε. Δεν ξέρω, ο δικηγόρος ξέρει. Όχι, δεν ξέρω. Και αυτό που λέει. Σε όλο αυτό το δρόμο δεν χάσατε το δρόμο. Και αυτό που λέει. Πάρε, πάρε. Πάρε, πάρε. Το δρόμο δεν μιλάει. Έτσι είναι στον Πάρη. Γιατί το λες αλλά την καρδιά στην Πάρη. Ο δρόμος οδηγούσε στη Βρύση σύμφωνα με αυτό που άκουσα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, ήταν διαπερές ο δρόμος. Πήγαινε από τον δρόμο μπροστά από του Λάγιου και πήγαινε στον δρόμο πίσω. Ο δικηγόρος. Δεν έχουμε πάει η πολεοδομία να παράγει. Ακούμε καλά όλοι. Ένα τέταρτο παιδιά. Όταν αποδείχθηκε ότι η Βρύση είναι ιδιωτική, και παρεπιπτόντως αποδείχθηκε ότι ο δρόμος είναι ιδιωτικός. Αυτό είναι ιδιωτικός. Όχι, και ο δρόμος είναι ιδιωτικός. Πού το λέει, δεν άκουσα. Λοιπόν, για να τελειώνω. Θα πούμε όλοι όμως, εντάξει. Είναι η δικαστική απόφαση του 2004. Μπορώ να τη διαβάσω, κύριε Γαλάνη. Όχι, είπε το δικαστήριο, εμείς λέγαμε ότι είναι κοινόχρηστο, είπε ότι δεν είναι κοινόχρηστο και έκρινε και για τον δρόμο του Καζάκου μεταξύ Κόλια και Καζάκου. Και είπε ότι και αυτός ο δρόμος, λόγω του συμβολέου κυρίως του Κόλια, του 1903 που λέει συνορεύει με Καζάκο. Αυτό ήταν το καταλυτικό σημείο που ήταν για τον δρόμο. Για τη Βρύση υπάρχει ένα σκεπτικό, γιατί μας το απέρριψε για τη Βρύση. Υπάρχει ένα σκεπτικό στην απόφαση, μπορείτε να το δείτε. Και γιατί δεν το έφυνε. Και γιατί δεν το έφυνε. Αφού το κέρδισε. Γιατί δεν το έφυνε. Και έχει βάλει κάγκελο από πάνω και γιατί στον δρόμο. Είπε τίποτα. Τι λες. Ο άντρα μου θα ήταν πρόεδρος, εγώ της έπαιρνας κάγκελο και τσέτια. Ρε Αλέξη, δεν έχουμε στο πορτάκι. Βεβαίως. Όχι, το κέρδισε και κέρδισε και κέρδισε. Κέρδισε τον δρόμο. Γιατί δεν έφυνε και τον δρόμο. Όχι, να μας φύγει το αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε δικαστήρια. Δεν θέλουμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Με ποιον είσαι, τι είναι δικηγόρος είσαι καλέ. Για σελίδα είναι όλοι οι κόλλοι. Κύριε Δημαρχέ, ξαναλέω μια κουβέντα. Να ρωτήσετε όλους αν είναι δρόμος. Αν είναι δρόμος ή όχι. Ξαναλέω μια κουβέντα. Διάβασε τι αποφασίστηκε το 2004 στο Φραντέα. Εδώ ανοίξτε το δρόμο, δεν εγώ με 70 τόσο χρονών πέταγα εκεί στη συνέχεια. Με το μηχανάκι ο ταχυδρόμος που έδινε τα γράμματα, πάρε τον ταχυδρόμο. Τον ταχυδρόμο που έδινε τα γράμματα. Από πού παίρνει. Να πω λίγο κάτι, γιατί έχω ασχοληθεί λίγο με την υπόθεση. Κάποτε λοιπόν, όταν δεν ξέραμε τι είναι ο δρόμος, σας έκανα μία συνάντηση σαν εκπρόσωπος του Δήμου. Με όλους τους εμπλεκόμενους. Εντάξει, πήγατε κι εσείς τότε. Λοιπόν, ο συγχωρεμένος ο Ίντας και εσείς μαζί είπατε δύο κουβέντες. Ο Ίντας είπε ότι εγώ ήμουν πρόεδρος της κοινότητας τότε και για να χτίσει ο Λάιος που ήταν συγγενής μου, ο συγχωρεμένος Λάιος,
όχι τα παιδιά, εντάξει, απαιτούσε βεβαίωση από το Δήμο, εντάξει, ότι δεν καταπατά κοινοτικό χώρο. Συν στη βεβαίωση αυτή, που είπε ο συγχωρεμένος Λάιος, Ίντα, άσε με να δείξω το οικόπεδό μου ότι κολλάει πάνω σου και όχι ότι υπάρχει δρόμος μεταξύ μας, για να χτίσω την οικοδομή μου και τον δρόμο δεν θα τον κλείσω ποτέ. Αυτή είναι η μαρτυρία. Δεν το λέω. Εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω την αλήθεια. Εντάξει. Εγώ λέω ότι άκουσα στη συνάντηση. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει η διαμάχη. Ήταν ο κύριος Ηλίας. Ισχυριστήκαν λοιπόν τα παιδιά του Ίντα ότι κάνουν εφαρμογή του τοπογραφικού της οικοδομικής τους άδειας. Το οποίο το τοπογραφικό της οικοδομικής άδειας έδειχνε ότι πολλά στην Ίντα. Τα παιδιά ισχυριστήκαν οι λαοί ότι κάνουν εφαρμογή του τοπογραφικού της οικοδομικής τους άδειας. Τότε τους είπε ο κ. Ηλίας, πότε το, τι οικοπεδά έχετε, έχετε δύο συμβόλαια, ένα 100 μέτρα και ένα 200. Πόσο κάνουν στο σύνολο, 300. Τους είπε, τα οικοπεδά σας είναι μονοκόμματα. Ξεκινάνε από εκεί που το σπίτι, συμπεριλαμβάνουν τον δρόμο που κατεβαίνει δίπλα στο ρέμα και είναι και από κάτω στο ρέμα. Εσείς επειδή χάσατε την αίτημα του οικοπέδου σας από το δρόμο, στρίψατε το οικόπεδο από έτσι, έτσι και τραβήξατε την πέρα προς τα πάνω προς τον Ίντα για να γίνουν πάλι 300. Έτσι, αυτή ήταν η μαρτυρία. Εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτή η μαρτυρία είναι αληθινή. Εντάξει, εγώ δεν ζούσα τότε που γίνανε αυτά. Συμφωνούμε. Συμφωνώ. Λοιπόν, υπέγραψε το χαρτί διότι έφτιαξε τριόροφη κατοικία, δεν είχε τον απαιτούμενο χώρο και του έδωσε ένα χαρτί επειδή ήταν συγγενής. Αλλά ο δρόμος, εμείς τώρα δεν μας ενδιαφέρει η διαμάχη Ίντα με Λάιο, εμάς μας ενδιαφέρει ο δρόμος. Εκείνο μας ενδιαφέρει. Εγώ η απόψη δική μου. Αυτή μπορεί να υπάρχει στα δικαστήρια και να βρουν.